Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και σήμερα χιονίζει αρκετά έξω. Πήρα την ευκαιρία λοιπόν και θα σας μιλήσω σήμερα για το πώς μπορείτε να μπείτε στον κόσμο της αθλητικής αναρρίχησης. Τι είναι η αθλητική αναρρίχηση? Αθλητική αναρρίχηση είναι ένα άθλημα, δραστηριότητα ή χόμπι για άλλους που λαμβάνει χώρα και μέσα σε γυμναστήρια και έξω, στον εξωτερικό χώρο. Όταν μιλάμε για το έξω, λοιπόν, είναι ένα κομμάτι βράχου, μπορεί να είναι από 10 μέτρα, μέχρι και χιλιόμετρο. Ίσως έχετε δει και τις σχετικές ταινίες. Σε αυτό το κομμάτι βράχου, λοιπόν, κάποιοι έχουν τοποθετήσει βίσματα, κάτι μικρούς κρίκους, στους οποίους εμείς βάζουμε τα σετάκια. Θα σας δείξω τα σετάκια σε λιγάκι. Και αυτό το κομμάτι του βράχου εμείς το σκαρφαλώνουμε ελεύθερα, χωρίς να ξεκουραζόμαστε στο σκηνή, χωρίς σκαλίτσες, χωρίς να τραβάμε διάφορα υλικά, απλά με τα χέρια μας και τα πόδια μας. Και στόχος είναι να φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής που έχει προκαθορίσει ο ανοίξαντας, συνήθως με ένα ρελέ που είναι δύο βίσματα κοντά μεταξύ τους. Στη δραστηριότητα αυτή υπάρχουν κίνδυνοι που εμείς με μια σωστή βάση μπορούμε να τους μειώσουμε, να τους αποφύγουμε, αλλά όχι να τους εξαλείψουμε. Για την ασφάλειά μας λοιπόν, η αναρρίχηση θέλει κάποια βασική εκπαίδευση ως προς τα υλικά, αλλά και το πώς να συμπεριφερθούμε σε ένα πεδίο αναρρίχησης. Στην αναρρίχηση λοιπόν, σημαντικό είναι με το ποιον θα πάμε. Θεωρώ πως απευθύνομαι σε κάποιον ο οποίος έχει δει ένα βίντεο ή διάβασε ένα άρθρο και ενδιαφέρεται στην αθλητική αναρρίχηση. Μία επιλογή που έχει αυτός ο ενδιαφερόμενος είναι να πείσει κάποιον φίλο ή φίλη να αγοράσουν τα υλικά μαζί και να κατευθυνθούν έξω. Βέβαια, αυτό έχει, λόγω του ότι θα είναι εμπειρική μάθηση, μαθαίνοντας από τα λάθη λοιπόν, έχει αρκετούς κινδύνους. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται, αλλά πιθανότατα δεν είναι η καλύτερη λύση, μιας και η γραμμή μάθησης είναι λίγο απότομη και θα πάρει αρκετά μεγαλύτερο διάστημα από ότι ενδεχομένως αν απευθυνόμασταν και σκαρφαλώναμε με κάποιον ο οποίος έχει μια εμπειρία. Δεύτερη λύση είναι να απευθυνθούμε ή να γραφτούμε σε ένα γυμναστήριο. Πιθανότατα αυτή είναι και η καλύτερη λύση. Και από εκεί να γνωρίσουμε τους στην πορεία συνοσυντρόφους μας. Θα μπορέσουμε σχεδόν ανέξοδα, μιας και νοικιάζουν υλικά συνήθως, να δούμε αν αυτό το οποίο ξεκινάμε μας αρέσει. Που είναι πολύ σημαντικό, διότι το κόστος των υλικών είναι αρκετά σημαντικό για τους περισσότερους και μετά η αξία μεταπόληση είναι, αν τυχόν το μετανιώσουμε, η αξία μεταπόληση είναι πολύ πολύ μικρότερη από την αξία της αγοράς. Και επειδή έχουμε να κάνουμε με υλικά ασφαλείας, προσωπικής ασφάλειας, πολλοί επιλέγουν να μην τα αγοράζουν. Που θα συμβούλευα και εσάς κάποια πράγματα να αποφύγετε να τα αγοράσετε δεύτερο χέρι. Όσον αφορά τα γυμναστήρια, θα γνωρίσουμε κόσμο, ο οποίος γνωρίζει το άθλημα και ίσως να μας μοιήσουν έξω. Ίσως όμως συναντήσουμε ένα πρωτάρι, σαν εμάς, όπου εκεί πέρα θέλει μεγάλη μεγάλη προσοχή, διότι είναι όπως στην πρώτη περίπτωση, με τον φίλο ή τη φίλη, απλά εκεί πέρα μοιραζόμαστε και οι δύο τον ίδιο ενθουσιασμό. Και η λύση τρίτη, να απευθυνθούμε στον εργοτικό της περιοχής μας και να τους πούμε ότι ενδιαφερόμαστε για την αναρρίχηση. Ενδεχομένως, να σας φέρουν σε επικοινωνία με κάποιον που σκαρφαλώνει ήδη ή να έχουν κάποιο πρόγραμμα για αναρρίχηση. Υπάρχουν κάποιες φορές, ορισμένοι εργοτικοί οργανώνουν μονοήμερα σεμινάρια, ας πούμε, ή και σχολές εκπαίδευσης. Οι σύλλογοι λοιπόν είναι ίσως η καλύτερη επιλογή στο να αποκτήσουμε αυτή τη σωστή βάση για να βγούμε έξω. Βέβαια, μέσω των συλλόγων, πολλές φορές οι ενδιαφερόμενοι στο group
είναι από διάφορες ηλικιακές ομάδες, με διαφορετικούς λόγους ίσως από εσάς που εγγράφτηκαν στη σχολή αυτή. Βέβαια, θα έχετε αποκτήσει μία πολύ καλή βάση στο θέμα της ασφαλείας σας. Και τέλος, η τελευταία ίσως επιλογή που υπάρχει είναι μέσω του ίντερνετ, διάφορα group σε ομάδες κοινωνικής δικτύωσης, παράδειγμα Facebook κτλ. 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 Να βρείτε μία ομάδα στην περιοχή σας που σκαρφαλώνει, πηγαίνει για σκαρφάλωμα και δεν έχουν πρόβλημα στο να πάτε κι εσείς μαζί. Δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα. Συνήθως όλοι ψάχνουν για περισσότερο και περισσότερο κόσμο, για συνοσυντρόφους, κάποιον να τους ασφαλίσει. Οπότε υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και από εκεί. Βέβαια, μέσω του ίντερνετ θέλει λίγο προσοχή, γιατί είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε εκείνος με τον οποίο πάμε να σκαρφαλώσουμε, τι γνωρίζει και τι όχι. Και αφού έχετε αποφασίσει και είστε ζεστοί για να σκαρφαλώσετε έξω, θα χρειαστείτε κάποια υλικά. Πρώτο αντικείμενο, το κράνος. Πολλά και διαφορετικά θα βρείτε στο εμπόριο. Όλα εξυπηρετούν ένα σκοπό, το να κρατήσουν το κεφάλι μας ακέραιο και όπως θα θέλαμε να είναι. Αντικείμενο δεύτερο, η ζώνη. Θα τη φοράτε πολλές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας, της αναρχητικής σας ημέρας, οπότε φροντίστε να είναι άνετη, δεν χρειάζεται να πάτε σε κάτι ανταχτερό, κάτι που να κάνει τη δουλειά του. Νομίζω ότι ζώνες μπορείτε να βρείτε από 50 ευρώ και πάνω. Συνήθως κρατάνε αρκετά χρόνια, δηλαδή με μια λογική χρήση από 5 μέχρι 10 χρόνια. 10 χρόνια συνήθως δεν είναι κατασκευαστές που πρέπει να την αλλάξετε ούτως ή άλλως, κάτι το οποίο ισχύει και για το κράνος. Τρίτο αντικείμενο, παπούτσια. Τα παπούτσια είναι αναλώσιμα, θα αλλάξετε πολλά ζευγάρια στη ζωή σας, στην αρχιτική σας ζωή και στήρονται αρκετά γρήγορα. Πρώτο ζευγάρι παπούτσια, ας είναι στενά, γενικά θα σας δημιουργήσουν μία ενόχληση, ίσως και πόνο, αλλά με το όσο περισσότερο τα φοράτε θα ανοίξουν και θα πάρουν το σχήμα του ποδιού σας. Οπότε δεν θα σας είναι τόσο ενοχλητικά. Οπότε μην πάτε σε μεγαλύτερο νούμερο από αυτό που φοράτε κανονικά, στα κανονικά σας παπούτσια, αλλά μην πάτε και στο ακραίο το πολύ χαμηλό. Και μαγνησία. Και αυτό αναλώσιμο, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή. Θα χρειαστείτε ένα πουγγί και τη σκόνη. Για τα γυμναστήρια, τελευταία η υγρή μαγνησία και η μπάλα μαγνησίας, που στην ουσία είναι η σκόνη μέσα στο σακουλάκι, έχουν αρχίσει και γίνονται απαραίτητα, λόγω του ότι αφενός τώρα με τον ιό αυτό εδώ περιέχει αλκοόλ, οπότε σκοτώνει τα μικρόβια, ενώ η μπάλα δεν δημιουργεί σκόνη. Για έξω όμως, σκόνη. Όσο και το σάκο της μαγνησίας είναι καθαρά δική σας επιλογή. Πάρτε ένα το οποίο γουστάρετε και σας αρέσει. Τελευταίο στα απαραίτητα υλικά τα οποία πρέπει να έχετε, στα βασικά υλικά που πρέπει να προμηθευτείτε, μια συσκευή ασφάλισης. Εδώ είναι μια αυτομπλοκαριζόμενη συσκευή ασφάλισης. Την έχω αρκετά χρόνια, ήταν δώρο, δεν το αλλάζω. Και εδώ πέρα είναι μια συσκευή ασφάλισης για όλες τις χρήσεις, σχετικά φθηνή σε σχέση με αυτομπλοκαριζόμενες. Βέβαια και αυτές έχουν αρχίσει και βγαίνουν κάποιες συσκευές σαν αυτή που είναι αυτομπλοκαριζόμενες. Αν το ενδιαφέρον σας προορίζεται και για περισσότερα πράγματα από αθλητική αναρρίχηση, θα σας έλεγα μείνετε σε κάτι σαν αυτό εδώ. Κάνει τα πάντα και δεν είναι πολύπλοκο όσο να τη μάθετε. Και τα περιθώρια λάθους είναι πολύ μικρότερα. Όταν πλέον αρχίσετε και βγαίνετε μόνοι σας μαζί με τον σύντροφο, θα χρειαστείτε επιπλέον υλικά. Έκτο αντικείμενο λοιπόν είναι τα σετάκια. Πολλά μήκη από 10 εκατοστά μέχρι και 23. Θα χρειαστείτε από αυτά
γύρω στα 10 με 12 σετάκια ανασύνω συντροφιά. Και το καλό με τα σετάκια είναι ότι κρατάνε πολλά χρόνια, ίσως κάποια στιγμή να χρειαστείτε να αλλάξετε το ιματάκι, αλλά έχουν αρκετά μεγάλη διάρκεια ζωής. Και το τελευταίο αντικείμενο της συλλογής είναι το σκοινί. Ένα δείγμα εδώ. Το σκοινί λοιπόν, από τα πιο ακριβά αντικείμενα της συλλογής σας, μπορεί να σας κρατήσει από μία μέρα, αν είστε άτυχοι, μέχρι και κάποια χρόνια. Μαζί με το σκοινί, απλά φροντίστε να πάρετε και ένα σάκο σκοινιού. Θα βοηθήσει στη μακροζωία του σκοινιού και να παραμένει καθαρό και τακτοποιημένο. Καθώς επίσης γίνεται και πιο εύκολη η μεταφορά του. Για τα σκοινιά, παπούτσια, όλα τελικά αυτά, αν θέλετε επιπλέον διευκρινήσεις, γράψτε το στα σχόλια. Καθώς επίσης, αν θέλετε να δούμε κάποιο αντικείμενο του βουνού παρέα πιο συγκεκριμένα, γράψτε το στα σχόλια. Για την ώρα σας χαιρετώ. Με αγάπη από τις Άλπες.